Και ξεκινάμε ευθύς αμέσως στο διαγωνιστικό μέρος με το κορίτσι εκείνο που στο προηγούμενο επεισόδιο πήρε τις πιο ψηλές βαθμολογίες της μέχρι τώρα. Και η χαρά ήταν ανίποτη. Η χαρά ήταν μεγάλη μέχρι που βγήκε η Άννα νικήτρια και της πήρε ένα βαθμό. Έρχεται η Σέλβη Παπανίκου. Ξανθιά σήμερα. Σήμερα ξανθιά. Στην επανασύνδεση πάω πάντα ξανθιά. Α, είναι ας πούμε... Είναι ένα κόλπο. Είναι ας πούμε σαν παράδοση όταν... Ναι, νομίζω το έχω παράδοση. Μάλιστα. Έχεις κάνει πολλές προσπάθειες επανασύνδεσης. Με το συγκεκριμένο άτομο όχι. Γενικότερα στη ζωή μου μπορώ να πω ναι. Η κατάστασή μου ποια είναι. Ποια είναι. Λοιπόν, πέρυσι έκανε ένα γάμο αστραπή στο Las Vegas. Μάλιστα. Μέσα σε μία εβδομάδα χωρίζουμε. Mm-hmm. Και τώρα ο τύπος θέλει επανασύνδεση, βγαίνουμε για ποτά. Ναι. Σε ένα πολύ ρομαντικό έτσι cocktail bar της Αθήνας με θέα Ακρόπολη. Και νομίζω, Κατερίνα, ότι θέλει να μου κάνει δεύτερη πρόταση γάμου. Το λες αλήθεια. Το λέω αλήθεια. Και ω, τι ωραίο σκέφτομαι να του πω ναι, αλλά πάλι σε μία εβδομάδα να τον ξαναχωρίσω. Το έχεις πρόγραμμα, δηλαδή, ότι... Νομίζω, ναι. Δεν τον μπορείς για πολύ. Είναι μία εβδομάδα το όριό σου, οπότε αντιλαμβάνω. Μάλιστα, πολύ ωραία. Κορίτσια, παρακαλώ, βαθμολογήστε. Πώς σου φαίνεται, Σέβη, η βαθμολογία αυτή? Νομίζω ότι η επανασύνδεση δεν θα πάει καλά. Είσαι, ούτε την εβδομάδα αυτή. Όχι. Ούτε για μια εβδομάδα μόνο. Ούτε. Άννα, έχεις βάλει ένα τριάρι έτσι λίγο στο τελείωμά του κάπως περίεργο. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η ιδέα του ξανθού. Καταρχάς, μου αρέσει και αυτή πάρα πολύ. Τώρα... Γιατί συνήθως όταν χωρίζουμε, επηρεάζουμε λίγο το μαλλί και αυτό και ήταν πάρα πολύ έξυπνο. Εμένα μου αρέσει πιο πολύ ότι θα σε θυμάμαι σήμερα. Δηλαδή, αυτός που θα σε δει, θα σε θυμάται σήμερα. Και νομίζω αυτό ήταν το θέμα το σημερινό. Τι δηλαδή, αγάπες είναι αυτές από το προηγούμενο επεισόδιο τώρα, μιλάμε, χαμός, μπράβο. Το βράδυ που κοιμήθηκες σκέφτηκες ότι γιατί το πήρα το βαθμό από τη Σέβη, δεν θα έπρεπε να το έχω κάνει, την αδίκησα, της βάλω ένα τρία ή όχι. Κοιτάξτε, αυτά που λέω τα εννοώ όμως. Φυσικά, φυσικά. Ναι. Δεν λέγονται, δεν εννοείς. Ναι, ναι, ναι. Λέω, το σκέφτηκες όμως αυτό. Λίγο το σκέφτηκα, δεν μπορώ να πω ψέματα. Και αν δεν είχες πάρει από τη Σέβη το βαθμό τελικά, από ποια θα τον έπαιρνες, αυτό το σκέφτηκες? Τώρα πώς ήμασταν ντυμένες, νομίζω δεν μου είχε αρέσει η Έλλη. Μπορεί να το παίρνω από την Έλλη. Λοιπόν, μέσος όρος 2,1.